Αποφασισμένοι να αντιδράσουν δυναμικά είναι οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας ΜΕΤΚΑ καθώς και τα μέλη της διοίκησης του Σωματείου Εργαζομένων μετά την εξαιρετικά αρνητική εξέλιξη με τον αποκλεισμό της εταιρείας από την παραγωγή τμήματων του τεθωρακισμένου οχήματος Τόμα BMP3. Παρά τις διαβεβαιώσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι η ΜΕΤΚΑ θα αναλάβει το 35% της κατασκευής του συγκεκριμένου άρματος και το υπόλοιπο θα κατασκευαστεί από ρωσική βιομηχανία, το Υπουργείο ενημέρωσε τελικά τον Αντιπρόεδρο της Βουλής Γιώργο Σούρλα ότι η ελληνική εταιρεία που έχει τεράστια εμπειρία στον τομέα των οπλικών συστημάτων αποκλείεται από τη συγκεκριμένη συμπαραγωγή. Οι Ρώσοι επέλεξαν να αποκλείσουν τη ΜΕΤΚΑ από την κατασκευή του σκάφους και του πύργου του Τόμα MBP3. Αυτή, επαναλαμβάνω ότι είναι μια αδιανόητη απόφαση, η οποία μπορεί να έχει γενικότερα καταστρεπτικές συνέπειες για την όλη βιομηχανική συμπαραγωγή, διότι στο Λέοπαρντ δεν δούλεψε μόνο η ΜΕΤΚΑ, δούλεψαν άλλες 17 ελληνικές βιομηχανίες. Και ενώ υπάρχει εμπειρία, υπάρχουν ο εξοπλισμός, η τεχνογνωσία των ανθρώπων, η εξάσκηση των ανθρώπων, ξαφνικά βλέπουμε ότι αυτή η κατασκευή του σκάφους, του πύργου για 420 άρματα τόμα οδεύουν για κατασκευή στο Κουργκάν της υπερουράλιας Ρωσίας. Πήραμε προφορικές διαβεβαιώσεις ότι το 35% θα γίνει στην Ελλάδα. Φύγαμε ικανοποιημένοι. Οι εξελίξεις όμως δεν βαδίζαν προς αυτή την. Ζητήσαμε και δεύτερη συνάντηση. Πήραμε και από εκεί την ίδια απάντηση από τον ίδιο, από το Υπουργείο Άμυνας. Όμως ανησυχούσαμε ακόμα περισσότερο όσο οι Ρώσοι δεν ερχόταν στο εργοστάσιο μας να το δούνε. Και προς αυτή την κατεύθυνση πιέζαμε και το Υπουργείο Άμυνας να πιέσει τους Ρώσους να έρθουν να δουν ένα εργοστάσιο που πραγματικά είναι το α και το ω στην Ελλάδα και μπορεί να φτιάξει τα πάντα. Ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων της ΜΕΤΚΑ ανέφερε ότι ουδέποτε εκπρόσωποι της ρωσικής εταιρείας επισκέφθηκαν τη βολιώτικη βιομηχανία ώστε να δουν από κοντά τις δυνατότητές της. Δεν μπορεί να απορρίπτεται ένα εργοστάσιο, το οποίο έχει μια ιστορία μεγάλη και έχει βγάλει τόσες δουλειές μεγάλες, να το εμπιστεύονται ξένοι οίκοι και να μην το εμπιστεύεται το ελληνικό κράτος. Τόσο η εταιρεία όσο και οι συνδικαλιστές ετοιμάζονται να αντιδράσουν δυναμικά ώστε να αποτρέψουν τη συγκεκριμένη αρνητική εξέλιξη που συμβαίνει σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Η οικονομική συγκυρία πρέπει να ληφθεί υπόψη, διότι μιλάμε ότι υπάρχει μια παγκόσμια κρίση, υπάρχει μια ελλαδική κρίση. Βλέπετε ότι είμαστε το μοναδικό εργοστάσιο το οποίο στην περιοχή, σχεδόν το μοναδικό, δεν έχει κάνει απολύσεις, δεν έχει κάνει μείωση προσωπικού, δεν έχει κάνει αλλαγές ωραρίων, δεν έχει κάνει κανένα από αυτά τα μέτρα τα οποία τα βλέπουμε καθημερινά να συμβαίνουν γύρω μας. Και όμως βλέπετε τώρα ότι αναγκαζόμαστε να κυνηγάμε έργα στο εξωτερικό και κυνηγάμε έργα στο εξωτερικό και αμυντικά έργα και έργα τα οποία είναι για την Ελλάδα να φεύγουν προς τα έξω. Οπωσδήποτε είναι, επαναλαμβάνω, ακατανόητο, είναι αδιανόητο και βεβαίως θα αντιδράσουμε, θα ζητήσουμε συνάντηση με το Υπουργείο Αμήνης και από εκεί και πέρα θα σταθμίσουμε τις παραπέρα ενέργειές μας.